πάρτι στην υγεία των κορόιδων. Διοργανωτής η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό σπίτι των κορακιών, των επιχειρηματικών ομίλων δηλαδή, και τα γκαρσόνια. Όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως που προσπαθούν να σερβίνουν στο λαό μας την καταλύστευση του δημόσιου πλούτου και του εισοδήματός του από αυτά τα κοράκια ως επενδύσεις. Τους στόχους δηλαδή των μονοπωλιακών ομίλων να βγάζουν τρελά κέρδη από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τον στόχο να τις αξιοποιήσουν ως διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς ενέργειας πρώτων υλών, τον στόχο να τις αξιοποιήσουν για την εμπλοκή της χώρας ως ορμητήριο εμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στους λαούς στην ευρύτερη περιοχή και χωρίς να βάλουν φράγκο. Να τα πληρώσει δηλαδή όλο ο λαός. Αναλάβατε όλοι αυτό το θλιβερό καθήκον να διεκπαιρεώσετε. Ξεκίνησε το Πασόκ με το διαχωρισμό της Τρένου ΣΕ, το εμπορικό μέρος, δηλαδή το κέρδος στον ιδιώτη, και στον ΟΣΕ, δηλαδή τα έξοδα συντήρησης, διαχείρισης, ανάπτυξης δικτύου και υποδομών, πλήρωνε ΛΑΕ. Τρομερή επένδυση. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε κατά, διότι υπηρετεί το κέρδος εις βάρος, έλεγε, του συμφερόντων του λαού. Ως κυβέρνηση όμως, όχι μόνο υποκλήθηκε στο θεό του κέρδους των παράσιτων, έγινε και πιο άμεσα πιο αποτελεσματικός υπηρέτης του. Ξεπούλησε την Τρένοσε 45 εκατομμύρια, λιγότερο δηλαδή από μια ετήσια επιδότησή της για τα άγωνα δρομολόγια. Θεσμοθέτησε την 9ήμερη εργασία για τους μηχανοδηγούς και του βγαίνει τώρα και από αριστερά ο Χατζηδάκης για να ελαφρύνει το αντεργατικό του τερατούργημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με την παρούσα σύμβαση, επιχειρώντας πιο αποτελεσματικό δούλεμα του λαού μας. Δίνει για 15 χρόνια 750 εκατομμύρια ευρώ, 50 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ το χρόνο, με την υποχρέωση, λέει, να αναβαθμίσουν τρένα και υποδομές και να τους μείνει το υπόλοιπο κέρδος. Και η όποια της κακιάς ώρας, όπως αποδείχθηκε ως τώρα, αναβάθμιση, θα γίνει με τα λεφτά του λαού, το κέρδος στην τσέπη, συν το κέρδος από το ξεζούμισμα, από το εισιτήρια, τα πανάκριβα. Τους τσακίσατε, κύριοι της κυβέρνησης. Τους πνίξατε στις υποχρεώσεις. Ιδού τελικά όμως πώς βγαίνει το κέρδος. Αυξήσεις στις τιμές των εισιτήριων, μειωμένη συχνότητα δρομολογίων, σημαντικές ελλείψεις του συστήματος ασφάλειας κυκλοφορίας των τρένων. Κάθε μέρα είναι φαινόμενο. Μείωση των μισθών, εντατικοποίηση στο έπακρο της εργασίας, δραματικές περικοπές σύνταξης, χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης, ασυντήρητα κτίρια, έλλειψη αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών, επικίνδυνες εγκαταστάσεις, απουσία μέτρων ατομικής προστασίας, ανθυγιεινή χώρη δουλειάς, κανένα μέτρο προστασίας από τον καύσωνα το καλοκαίρι και από το χειμώνα από το κρύο, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων, τα μηχανήματα ανυψώσεων, τα κλαρκ, παλιά, ασυντήρητα, κάποια χωρίς πιστοποίηση, κάποια ανασφάλιστα, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε πολλούς τομείς και ειδικότητες, μη σωστή συντήρηση τροχαίου υλικού, κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος στα μηχανεργοστάσια. Κανένα κόμμα όμως δεν έβγαλε τσιμουδιά για όλα αυτά. Μη και χάσετε την εύνοια των κορακιών. Γιατί αν δεν δώσεις το κέρδος στα κοράκια, μπορείς να τα λύσεις όλα τα παραπάνω. Και όχι μόνο. Μπορείς να εξυγχρονίσεις το σιδηρόδρομο, να γίνει το βασικό μέσο μεταφοράς των λαϊκών στρωμάτων και τη σύνδεση των περιοχών της χώρας μέσα από ένα πυκνό, φθηνό και αξιόπιστο δίκτυο γραμμών. Διότι με κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο στα πλαίσια φυσικά μιας λαϊκής οικονομίας, μπορεί να συμβάλλει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της περιφέρειας, της αγροτικής παραγωγής, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος. Το παραμύθι ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εάν υπάρχει κέρδος είναι η μεγάλη απάτη την οποία όλοι σας υπηρετείτε. Τελειώνουν όμως αντικειμενικά τα ψωμιά της. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, κάτι ακόμη. Το ότι τους δώσατε τα πάντα τους έχει αποθρασύνει. Τόσο τους έχει αποθρασύνει που εκβιάζουν τους νεολαίους εργαζόμενους παρά τις αντιρρήσεις τους να φορτοεκφορτώνουν στα τρένα υποδομές του ΝΑΤΟ που πηγαίνουν για να δολοφονούν λαούς. Σας λέμε, μαζέψτε τους. Προειδοποιήστε τους να μην παίζουν με την υπερηφάνεια των παιδιών του λαού μας. Ευχαριστώ.